Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία, το ΕΚΑΒ, οι προνοιακές μονάδες και τα κέντρα υγείας λόγω της 24ωρης πανελλαδικής πανυγειονομικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Εν τω μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν συνταξιούχοι στην Καλαμάτα για τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλους τους χώρους υγείας. Δώστε λεφτά για τα νοσοκομεία, καθίστε τα παζαριά με την πλουτοκρατία. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία αντιμετωπίζουν την μισθολογική εξαθλίωση. Το 2009, σύμφωνα με τον απολογισμό του Υπουργείου, το λεγόμενο μισθολογικό κόστος στα δημόσια νοσοκομεία ήταν 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2013 ήταν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μείωση 29,3% των αποδοχών γιατρών και εργαζομένων. Πριν τη δημιουργία του ΙΟΠΗ και του ΠΕΔΗ υπήρχαν στο ΙΚΑ 2 νευρολόγοι, 3 οφθαλμίατροι, 1 ενδοκρινολόγος, 1 ακτινολόγος. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από τους παραπάνω, ούτε με σύμβαση ιδιώτης γιατρός έξω από το ΙΚΑ. Δεν υπάρχει ορειλά, δεν υπάρχει καρδιολόγος. Με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ο μηχανολογικός εξοπλογισμός. Στο νοσοκομείο Καλαμάτας υπάρχουν τα προβλήματα όπως σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Μειωμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, απλήρωτες εφημερίες, οφειλές προς φαρμακεία, έπληψη υλικών, μηχανημάτων κλπ. Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που έλεγε πριν τις εκλογές του Γενάρη ότι θα κάνει τις αφορές να χορεύουν πεντοζάλι, δίνει υποσχέσεις στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών και στους φαρμακοβιομήχανους για νέα προνόμια.